Όπως έχουμε αναφέρει και στην προηγούμενη εισήγηση, αρχικά ως προς το προσχέδιο για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2017, πρόκειται για έναν ουτοπικό προϋπολογισμό με στόχους ανέφικτους που είναι σαφώς αντίθετοι με όλες τις προβλέψεις, ακόμη και στενών συνεργατών της κυβέρνησης, του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα να φτάσει στο 1,8% του ΑΕΠ και ρυθμό ανάπτυξης οικονομίας κατά 2,7% του ΑΕΠ. Στο σημείο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να αναφέρουμε τι εκτιμά το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, όπου στην έκθεσή του επί του προσχεδίου αναφέρει ότι χαρακτηρίζεται από φοροκεντρική λιτότητα και αποδομεί εν μέρη το επιχείρημα για αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, ενώ επισημαίνει ότι οι αναλύσεις σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου πρέπει να μας ανησυχήσουν. Ειδικά για τις εκτιμήσεις για οικονομική μεγέθυνση της οικονομίας κατά 2,7% εκτιμά ότι οι προβλέψεις για ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές είναι υπερβολικά αισιόδοξες και ότι υπάρχουν κίνδυνοι που απειλούν την πραγματοποίησή τους. Την ίδια στιγμή, μάλιστα, εξωτερικοί αναλυτές όπως η Citigroup θεωρούν ότι με το ποσοστό αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών να παραμένει βαθιά αρνητικό, γύρω στο μείον 6% του διαθέσιμου εισοδήματος, και με τα συνεχιζόμενα capital controls να περιορίζουν τις εξαγωγές, είναι απίθανο να εισέλθει η ελληνική οικονομία σε ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τέλος, επισημαίνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2017 έχει βραχυπρόθεσμα έντονα εφεσιακό χαρακτήρα και συνεχίζεται έντονα η προκυκλική οικονομική πολιτική αυξήσεις φόρων και μειώσεις δαπανών σε περιβάλλον ύφεσης που ακολουθήθηκε όλα τα χρόνια της κρίσης, δυσχεραίνοντας έτσι τις προοπτικές επίτευξης θετικών ρυθμών ανάπτυξης. Γενικά, πρόκειται για ένα προϋπολογισμό που, ενώ τονίζεται από την αρχή του ότι επιζητείται να συνδυαστεί η δημοσιονομική υπευθυνότητα με κοινωνική δικαιοσύνη, η υπερβολική λιτότητα και η κοινωνική αδικία γίνονται σημαία του. Όσο για την εφαρμογή του προγράμματος κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, το αντιστρατεύονται οι ίδιοι οι εμπνευστές του με τα μέτρα που προβλέπονται για την έμεση και άμεση υπερφορολόγηση, ενώ ταυτόχρονα αποθαρρύνουν την εργασία και την επιχειρηματικότητα από την πλευρά της προσφοράς και επομένως θολώνουν τις προοπτικές ανάκαμψης. Το τελικό κείμενο του προϋπολογισμού επιβεβαίωσε το αρχικό προσχέδιο που είχε κατατεθεί και αποτελεί ένας όνειδος για τη σημερινή κυβέρνηση, καθώς στοχεύει στην περαιτέρω εξαθλίωση του ελληνικού λαού με μια καταιγίδα έμεσων και άμεσων φόρων και εισοδήματα από το ξεπούλημα των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού δημοσίου έναντι ευτελών τμήματων. Οι συνολικές παρεμβάσεις στο σκέλος των εσόδων ανέρχονται στα 2,45 δις ευρώ, αν και σε ταμιακή βάση οι παρεμβάσεις αυτές θα προκαλέσουν αύξηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 2,271 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του 2016 και θα διαμορφωθούν στα 50,374 ευρώ. Αυτό προβλέπεται από την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος όσον αφορά την παραχώρηση εταιρικών οχημάτων, την αναμόρφωση της φορολογίας στους οργανισμούς συλλογικών επενθύσεων, την επιβολή τέλους συνδρομητών στη σταθερή τηλεφωνία, την αύξηση του φόρου κατανάλωσης επί των καπνικών προϊόντων συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού τσιγάρου, την επιβολή φόρου κατανάλωσης στον καφέ, τα αυξημένα έσοδα λόγω της ίσπραξης της τελευταίας δόσης του ΕΛΦΙΑ του 2016 τον Ιανουάριο και του 2017 περίπου 323 εκατομμύρια ευρώ, αν και το ποσό αυτό σε δημοσιονομική βάση θα καταγραφεί το 2016. Το τίμημα από την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων ύψους 1,234 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής μεγέθη.
Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20,415 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 2016, κάτι όμως που δεν αληθεύει και θα εξηγήσουμε παρακάτω το γιατί. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, που είναι αυτός που στοχεύει κατευθείαν στο μέσο Έλληνα, αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,161 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 2016 και να διαμορφωθεί στα 9,172 εκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να μειωθεί κατά 242 εκατομμύρια ευρώ και να φτάσει στα 3,236 εκατομμύρια ευρώ, λόγω όμως του αυξημένου ποσοστού της προκαταβολής που πληρώθηκε το 2016 και όχι κάποιας κρατικής παρέμασης ως προς την αύξηση της επιχειρηματικότητας. Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να φτάσουν τα 3,132 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 401 εκατομμύρια έναντι του 2016. Όχι όμως λόγω ελάφρυνσης του ένφια, αλλά γιατί το 2016 εισπράχθηκαν δύο δόσεις του ένφια. Του 2015, ενώ το 2017 θα εισπραχθεί μόνο μία δόση του 2016. Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών αναμένεται να ανέρθουν στα 1,291 εκατομμύρια ευρώ και οι λοιποί άμεσοι φόροι στα 2,333 εκατομμύρια ευρώ, μειωμένοι κατά 546 εκατομμύρια έναντι του 2016, και αυτό γιατί το ποσό των εισφορών των εργαζομένων στο δημόσιο, ύψους 664 εκατομμύρια ευρώ από το 2017, θα αποτελεί πόρο του ΕΦΚΑ σύμφωνα με το νέο νόμο 4387 του 2016. Ουσιαστικά δηλαδή θα υπάρξει αύξηση της τάξης των 118 εκατομμυρίων ευρώ. Άρα, όσον αφορά το σκέλος των άμεσων φόρων, ευκόλω συμπεραίνουμε ότι μοναδικός στόχος του Υπουργείου Οικονομικών είναι η άμεση φτωχοποίηση του ελληνικού λαού διαμέσου της αύξησης φορολογίας του, με τελικό σκοπό τη δίμευση της περιουσίας. Οι μειώσεις φόρων που παρουσιάζονται ως επιτεύγματα της σημερινής διακυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο παρά φόροι οι οποίοι έχουν προεισπραχθεί την περσινή χρονιά. Οι έμεσοι φόροι προβλέπονται να φτάσουν τα 26,443 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένοι κατά 1,335 εκατομμύρια ευρώ έναντι του 2016. Ειδικότερα πρέπει να παρατηρήσουμε τα εξής μεγέθη. Τα έσοδα από το ΦΠΑ προβλέπεται να ανέρθουν στα 15,476 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 769 εκατομμύρια. Και αυτό οφείλεται στην εφαρμογή της αύξησης των συντελεστών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, εν αντίθεση με το 2016 που ίσχυσε μόνο για τους τελευταίους 6 μήνες και στην προβλεπόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Οι φόροι κατανάλωσης θα διαμορφωθούν στα 9,547 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένοι κατά 712 εκατομμύρια ευρώ λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης των ενεργειακών και καπνικών προϊόντων επιβολής στον καφέ και του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας. Όλοι αυτοί έμεσοι φόροι πληγώνουν ανεπανόρθωτα την πραγματική οικονομία, καταρακώνουν την αγοραστική και καταναλωτική δύναμη και οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο των επιχειρήσεων, στην απώλεια και άλλων θέσεων εργασίας και εν τέλει στον οικονομικό μαρασμό της μέσης ελληνικής οικογένειας. 1,161 εκατομμύρια ευρώ από τους άμεσους φόρους και 1,335 εκατομμύρια ευρώ από τους έμεσους φόρους πρέπει να εισπραχθούν κατά επιταγή των συνεργατών της ελληνικής κυβέρνησης, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τους Έλληνες πολίτες για το 2017. Εν μέσω για ακόμη μια φορά ψεύτικων υποσχέσεων για μια ανάπτυξη που δεν θα έρθει ποτέ. Ακόμη προβλέπονται παρεμβάσεις, μειώσεις στο συνταξιοδοτικό ύψους 563,6 εκατομμύρια ευρώ, περικοπές 80,90 για μισολογικές παρεμβάσεις και 88 εκατομμύρια ευρώ για περικοπές από την άμυνα. Ειδικότερα προβλέπεται αύξηση εργοδοτικών εισφορών κατά 1,37 δις ευρώ και μειώσει συντάξεων κυρίων επικουρικών και χειρίας που θα φτάσουν στο ύψος
των 984 εκατομμυρίων ευρώ, σε συνάρτηση βέβαια με το κόψιμο του ΕΚΑΣ, κατά 431 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμη προβλέπεται μείωση κατά 10,6 εκατομμύρια ευρώ στα οικογενειακά επιδόματα, γεγονός που θα προέλθει από τη θέσπιση των νέων εισοδηματικών κριτηρίων. Οι νέες επικουρικές συντάξεις θα μειωθούν κατά 27 εκατομμύρια ευρώ από το νέο τρόπο υπολογισμού τους, ενώ από τις υφιστάμενες προβλέπεται μείωση κατά 234 ευρώ, πέρα των αναδρομικών μειώσεων που εφαρμόζεται το ΕΤΕΑ από τον Ιούνιο. Πάμε τώρα στην Εθνική Άμυνα. Εθνική Άμυνα και περικοπές, ειδικά σε περιπτώσεις εθνικών κρίσεων, όπως συμβαίνει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή, με αυξανόμενο κύμα λαθρομετανάστευσης και εδαφικών απαιτήσεων από τους γείτονες σε εισαγωγικά χώρες, δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση. Αλλά στην Ελλάδα μας δυστυχώς, με κυβερνήσεις πυθύνιων οργάνων, των ξένων τοκογλύφων, όλα είναι δυνατά. Ήδη για την περίοδο 2009-2016, η Εθνική Άμυνα έχει υποστεί συνολικές μειώσεις της τάξεως των 3,392 εκατομμυρίων ευρώ, ποσοστό άνω του 52% σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΘΑ. Προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο νέο προϋπολογισμό. Απορρίως άξιο είναι το από πού, αν και το ΥΠΕΘΑ μέσω της εμπρεσμένης ηγεσίας του μας προδιαθέτει μέσω της έκθεσής του για το 2017, όπου αναφέρει προτείνονται τα ακόλουθα: αποφυγή δημιουργίας νέων δομών, μονάδων υπηρεσιών που συνεπάγονται κόστος, σταδιακή διάθεση οικονομικών δραστηριοτήτων των στρατιωτικών εκμεταλλεύσεων εξυπηρέτησης προσωπικού των ένοπλων δυνάμεων σε εξωτερικούς φορείς, μειώσεις προσλήψεων εποχικού προσωπικού, περιστολή των εθνικών θέσεων σε πρεσβείες και άλλους διεθνείς οργανισμούς, βλέπε ΝΑΤΟ, περιορισμός των χορηγούμενων ειδών ένδυσης και υπόδεισης σε μαθητές παραγωγικών σχολών και οπλίτες. Δηλαδή, όπως φαίνεται, επέρχεται και η φυσική κατοχή της χώρας μας, αφού στόχος τους είναι η σμίκνηση των επιχειρησιακών ενόπλων δυνάμεων, η παραχώρηση των οικονομικών πόρων σε ιδιώτες, ανεξάρτητα με την εθνική τους προέλευση και σκοπού ενασχόλησής τους με τις ένοπλες δυνάμεις, η απογύμνωση των μαθητών των παραγωγικών σχολών και των οπλιτών, καθώς και η εξαφάνισή μας από τα νευραλγικά κέντρα αποφάσεων όπως το ΝΑΤΟ, αφήνοντας έτσι χώρο στους φυσικούς μας εχθρούς να εκμεταλλευτούν την απουσία μας προς δικός τους όφελος. Οικονομική δυσπραγία και ένδυα ή προμελητεμένο έγκλημα. Πάμε στα υγεία και νοσοκομεία. Στον προϋπολογισμό αναφέρονται και μια σειρά μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι δαπάνες στον χώρο της υγείας. Από τα αξιοσημείωτα βέβαια είναι ότι ενώ για τον ΕΟΠΗ επισημαίνεται ότι υπάρχει απόκληση από τον αρχικό σχεδιασμό λόγω αύξησης των υποχρεώσεών του και την υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων πολιτών, και ενώ τα έσοδα του οργανισμού θα υπολείπονται κατά 234 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2016. Ως απόρρια της μειωμένης κρατικής επιχορήγησης κατά 200 εκατομμυρίων ευρώ, ο οργανισμός στο τέλος του 2017 θα παρουσιάσει πλεόνασμα 333 εκατομμύρια ευρώ. Από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της δημιουργικής λογιστικής που επαγγέλλεται το οικονομικό επιτελείο του ΣΥΡΙΖΑ, επιβάλλεται συγχρόνως η γενίκευση των γενώσιμων φαρμάκων σε όλο το φάσμα της υγείας, με αμφίβολα αποτελέσματα για την πορεία της υγείας όλων εκείνων των Ελλήνων που χρήζουν ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης. 2 λεπτάκια ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε για το 2017 χαρακτηρίζεται ακόμη και από την ίδια την κυβέρνηση και από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής ως βαριά φοροεισπρακτικός, ηφαισιακός, με έντονη την επιθυμία για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα ως προς τους δείκτες της οικονομίας, και αποτελεί την επιτομή της ανάγκης για εξυπηρέτηση των συμφερόντων, των δανειστών και συνεργατών αυτών οι οποίοι συνέγραψαν αυτόν τον προϋπολογισμό. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα αφήγημα που δεν μία σχέση έχει με την πραγματικότητα, αλλά στοχεύει στον αφανισμό του περήφανου ελληνικού έθνους. Υπόσχεται βέβαια
ορισμένες παροχές κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, οι οποίες όμως δεν πρόκειται να δοθούν ποτέ στο βαθμό που αναφέρεται και αυτό γιατί οι πόροι τους αντλούνται από την υπέρμετρη φορολόγηση των ιδίων των πολιτών τους που υποτίθεται ότι θα δοθεί. Η επίτευξη των στόχων για πλεώνασμα, ρυθμό ανάπτυξης και έξοδο στις αγορές δεν είναι απλά μια ουτοπία που βασίζεται σε λάθος υπολογισμούς, αλλά για ένα καλωστημένο σχέδιο οριστικής υποδούλωσης της χώρας μας, καθώς η μη επίτευξή τους οδηγεί στον κόφτη που εσείς ψηφίσατε. Οδηγεί στο τέταρτο μνημόνιο που αρχίσατε ήδη να σιγοψιθυρίζετε και εν τέλει στην εξαφάνιση από το χάρτη των ελεύθερων αναπτυγμένων χώρων της πατρίδος μας. Οι φωνές σας για ανάπτυξη και του τέλους των μνημονίων πνίγονται μέσα στην οικονομική εξαθλίωση που οδηγήσατε τον Έλληνα εργάτη, αγρότη, επιχειρηματία, συνταξιούχο. Ακόμη αντιχούν κακόικα στα αυτιά των οικογενειών που έχασαν έναν δικό τους πρόσωπο, αποτέλεσμα των χιλιάδων αυτοκτονιών στις οποίες εσείς οδηγήσατε ανθρώπους υπερήφανους που δεν άντεξαν στην απώλεια των κόπων μιας ολόκληρης ζωής. Η Χρυσή Αυγή, υπερασπιστής των συμφερόντων του έθνους, δεν είναι δυνατόν να συνυπογράψει αυτό το τερατούργημα δημιουργικής λογιστικής που στέκεται μόνο σε αριθμούς και στόχους που ποτέ δεν πρόκειται να υποδοθούν, αλλά έχει ως μοναδικό στόχο στην περαιτέρω εξαθλίωση των Ελλήνων, στην αποδόμηση των ένοπλων δυνάμεων, στην καταστροφή του συστήματος υγείας και στη δημιουργία ενός κράτους εξαθλειωμένο πια, θα υποταχθεί με περίσσια ευκολία στα όνειρα της παγκόσμιας τάξης. Για μια Ελλάδα πολύχρωμη, πολυφυλετική, με κατοίκους χωρίς εθνική συνείδηση και ταυτότητα, που θα εργάζονται σε σύγχρονα γκουλάκ για ένα πιάτο φαΐ, υπηρέτες της ορέξης του παγκόσμιου τοκογλύφου. Η Χρυσή Αυγή θα αντιστέκεται σε αυτές τις βλέψεις σας, μέχρι να λάμψει η Χρυσή Αυγή του ελληνισμού και της εθνικής ελευθερίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρβανιτίδης από το Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει το λόγο.